Καλημέρα καταρχήν. Εμείς πιστεύουμε ότι τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας απειλούνται πρώτα απ' όλα από τη συμμετοχή της Ελλάδας σε υπερελιστικούς οργανισμούς και σχεδιασμούς. Ήδη ακούμε και από τα πλέον επίσημα χείλη να μιλάνε για το ενδεχόμενο συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο με την υπογραφή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρώτα απ' όλα έχουμε αναθέσει σε έναν υπερεθνικό οργανισμό, σε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό, στη Frontex, το ρόλο χωροφύλακα στα σύνορά μας. Δεύτερον, θέλουμε να πούμε ότι είτε με ορατό είτε με αόρατο φράχτη, ό,τι προτιμάει η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και κανένας από τους δύο δεν έχει πρόβλημα από ό,τι φαίνεται και με τους ορατούς φράχτες, είτε με κοινοτική είτε με κρατική χρηματοδότηση, όλοι μαζί πίνουν νερό στο όνομα και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πολιτική που ενισχύει την καταστολή, τις απελάσεις, τις παραπροωθήσεις, μια πολιτική που ευθύνεται για το έσχος στη Μόρια, στην Ιδωμένη πιο πριν, για στρατόπεδα συγκέντρωση δηλαδή, για μια Ελλάδα που μετατρέπεται σε αποθήκη ψυχών, με αυτό που βέβαια δεν είχε κάποιο πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβερνούσε, αλλά και μια πολιτική η οποία ανοιγοκλίνει τη στρόφιγγα, αν θέλετε, της εισόδου, και σε αυτή τη φάση προκρίνει ένα σύγχρονο σκλαβοπάζαρο, την είσοδο δηλαδή φθηνών εργατικών χεριών, πρακτικά ανθρώπων και εργαζόμενων χωρίς δικαιώματα, για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν σε μια σειρά θέσεις εργασίας, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό. Και για να κάνω ένα σχόλιο, ναι, μπορεί η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπαχλημίτζο, να έχει πρόβλημα αν οι μετανάστες πίνουν καφέ στην Καβάλα, αλλά αν οι ίδιοι μετανάστες δουλεύουν με άθλιες συνθήκες εργασίας στα ξενοδοχεία της Καβάλας, σε θέσεις για να μην προσληφθούν Έλληνες εργαζόμενοι με συγκροτημένα δικαιώματα, δεν φαίνεται να έχει κανένα πρόβλημα. Τέλος, για το συγκεκριμένο θέμα, θέλουμε να πούμε ότι όλοι μιλάνε για μια εργαλειοποίηση του προσφυγικού, αλλά δεν αναδεικνύουν τη ρίζα της. Και η εργαλειοποίηση αυτή προέρχεται από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, την οποία υποστηρίζουν όλα τα άλλα κόμματα και έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε μια αποθήκη. Όποιος λοιπόν θέλει πραγματική λύση στο πρόβλημα. Δεν ήταν αποθήκη, αλλά δεν εφαρμόζεται. Όποιος θέλει. Μα επειδή εφαρμόζεται η χώρα μας, είναι αποθήκη ψυχών και τα νησιά μας γίνεται στρατόπεδα συγκέντρωσης. Γι' αυτό λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να καταργηθεί αυτή η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και αν θέλετε να συζητήσουμε για την πραγματική πηγή και αιτία και του προσφυγικού και του μεταναστευτικού προβλήματος, που είναι μια σειρά πολεμικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αυτά εμπλέκονται και οι ελληνικές κυβερνήσεις, και η οικονομική εκμετάλλευση, καταλύστευση μια σειρά χωρών που οδηγεί τους ανθρώπους να φεύγουν από τις χώρες τους, και όσοι φράχτες και αν στηθούν, απλά θα κάνουν πιο δύσκολη και πιο ακριβή αυτή τη δράση των κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται αυτόν τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα, μπορεί ο λαός μας να έχει γαϊδουρινή υπομονή και να ακούει όλα αυτά που ακούμε κι εμείς τόση ώρα, αλλά δεν μπορούν να τον αντιμετωπίζουν σαν γάιδαρο ή να τον αντιμετωπίσουν σαν λωτοφάγο. Γιατί τόση ώρα ακούμε να τσακώνονται και να ξεμαλιάζονται κόμματα για το ποιος θα πάει με ποιον την επόμενη μέρα να συγκυβερνήσει, όταν δεν συζητάμε το βασικό και το ουσιαστικό. Δηλαδή, με ποια πολιτική θα πάει η επόμενη κυβέρνηση να κυβερνήσει. Εμείς αυτό το θεωρούμε φυσιολογικό και λογικό. Γιατί αν συζητήσουμε για πολιτικές, τότε θα δούμε τη στρατηγική σύγκληση όλων των άλλων κομμάτων στα βασικά, στα θεμελιώδη και στα μεγάλα ζητήματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι βολική μια τέτοια αντιπαράθεση που αφήνει απ' έξω την ουσία. Τι εννοούμε? Εννοούμε ότι την επόμενη μέρα θα υπάρχει κυβέρνηση η οποία θα είναι αντιλαϊκή, γιατί ξέρετε, οι κυβερνήσεις είναι σαν τα τρένα. Θα πάνε εκεί που οδηγούν οι ράγες. Και όταν οι ράγες είναι αντιλαϊκές, όταν τις ράγες τις βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μνημόνια διαρκείας και τα υπερμνημόνια, όταν τις ράγες τις βάζει το ΝΑΤΟ με τους υπέρογκους νατοϊκούς εξοπλισμούς και δαπάνες που κάθε Έλληνας πολίτης πληρώνει περισσότερα από 650 ευρώ το χρόνο, 7 δισεκατομμύρια δηλαδή, για να μπορούμε να συμμετέχουμε στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και σε μια σειρά άλλες αποστολές. Αυτή λοιπόν είναι η κοινή τους πολιτική, οι πληστηριασμοί, οι απελευθέρωση ενέργειας με το πανάκριβο ρεύμα, τα χρηματιστήρια ενέργειας, και αυτή την πολιτική θα έρθουν να εφαρμόσουν. Μιλάνε για σταθερότητα. Μισό λεπτό, θα μου επιτρέψετε. Μιλάνε για σταθερότητα απέναντι στην ακυβερνησία.
Σταθερότητα για ποιον? Σταθερότητα για τον ελληνικό λαό σημαίνει να έχει ένα σταθερό μισθό με τον οποίο θα βγάζει το μήνα, όταν σήμερα δεν το βγάζει. Σημαίνει να έχει ένα σπίτι, πρώτη κατοικία, το οποίο δεν το παίρνουν τα κοράκια και οι τράπεζες, όπως έχουν διαμορφώσει όλα τα άλλα κόμματα μαζί το νομικό πλαίσιο για να αρπάζουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Σημαίνει να έχει σταθερότητα στη ζωή του, να μην έχει δηλαδή μια ανασφάλεια μόνιμη. Η πολιτική αυτή που σταθερά εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα οδηγεί σε μια μόνιμη αστάθεια και ανασφάλεια τον ελληνικό λαό. Σταθερότητα λοιπόν για αυτούς είναι να συνεχίσουν ανενόχλητοι αυτή την πολιτική που αφαιρεί δικαιώματα, αφαιρεί ακόμα και ζωές. Να συνεχιστεί η εγκληματική πολιτική που οδήγησε στα Τέμπη με την απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Και γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι το πραγματικό δίλημα για τον ελληνικό λαό είναι ένα. Και με αυτό να τελειώσω. Ναι. Αδύναμα τα κόμματα τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα φτιάξουν κυβέρνηση την επόμενη μέρα, όπως φτιάξανε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί όλοι έχουν συμμαχήσει με όλους σε αυτές τις κυβερνήσεις. Είδαμε κυβερνήσεις αυτοδύναμες, είδαμε κυβερνήσεις συνεργασίας, είδαμε κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, με διάφορα κόμματα μιας χρήσης, τα οποία αξιοποιήθηκαν και εξαφανίστηκαν μέσα σε ένα βράδυ. Και από την άλλη μεριά, αδύναμα λοιπόν αυτά τα κόμματα και δυνατό ΚΚΕ για να μπορεί ο λαός και το κίνημά του την επόμενη μέρα να βάλει αντιστάσεις, να φρενάρει αντιλαϊκά μέτρα και κυρίως. Κύριε Παπαχλημίτζε, κυρίως, θα μου επιτρέψετε όταν είναι τόση ώρα δείχνει αναμονή να ανοίξει ένα διαφορετικό δρόμο για να ζήσει ο λαός μας καλύτερα. Αυτός ο δρόμος πρέπει να ανοίξει. Και γι' αυτό δυνατό κουκουέ και στην κάλπη. Να τελειώσω με το εξής, να καλέσουμε τον κόσμο που μας ακούει αύριο το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που το ΚΚΕ διοργανώνει μία ημερίδα για τους σιδηροδρόμους με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον κύριο Κουτσούμπα. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.